δεν έχω κατορθώσει αυτό που επιθυμώ. Έτσι δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου, που έτσι το θέλω και έτσι το ζητάω, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Έτσι το αισθάνομαι, αλλά δεν αποσταλίνομαι, γιατί παρόλο που αισθάνομαι έτσι αδύναμος και που δεν έχω κατορθώσει αυτό που ποθώ, εν τούτης δεν απελπίζομαι, με παρηγορεί ότι τουλάχιστον δεν πάω από το να προσπαθώ. Ας πούμε, δεν αποσταλίνομαι επειδή βλέπω αυτό το πράγμα σε μένα. Βλέπω ότι παρόλο που δεν μπορώ να κατορθώσω αυτό που επιθυμώ, προσπαθώ, διαρκώς το θέλω και όμως δεν μπορώ. Σαν λίγο να καταλαβαίνω, μα δεν είναι αυτό που θέλω. Κάνε προσευχή και για μένα. Και το θέμα είναι ότι αυτό είναι. Εγώ λέγω, δεν μπορώ να αγαπήσω τον Χριστό αν ο Χριστός δεν εγγύψει στην ψυχή μου να με αγαπήσει ο ίδιος. Και δεν μπορεί ο Χριστός να με αγαπήσει εάν η ψυχή μου δεν έχει κάτι που θα τον τραβήξει για να με αγαπήσει, διότι αυτό μου λείπει ίσως. Και παρακαλώ το Θεό και λέω, πολύ αδύναμος είμαι, Χριστέ μου, μόνο εσύ θα κατορθώσεις με τη χάρη σου να με κάνεις έτσι και να μ' αξιώσεις σαν τον Απόστολο Παύλο, που χαιρότανε και καθότανε να το λέγει, ζω δε ουκέτσι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, για τους ανθρώπους του Θεού, δεν υπάρχει απόσταση. Μπορείς να είσαι μαζί του και να τον μιλάς και να μιλάτε στο Θεό μαζί. Υπάρχουν και άλλα μυστικά, ότι οι χριστιανοί δεν χωρίζουν, ενώνονται, έστω κι αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Πάρα πολύ αδυνάτησα, κόπηκε η όρεξή μου. Επί 3 μήνες, 3,5, λούσα με 3 κουταλιές γάλα την ημέρα, 3 κουταλιές της σούπας. Μια κατσίκα με έσωσε. Αλλά με όλη αυτή την κακουχία έμεινα πέτσι και κόκαλα. Δεν ήξερα αν υπάρχει ημέρα ή νύχτα. Διαρκώς έτσι δεν καταλάβαινα αν κοιμάμαι κιόλας. Μήνες ολόκληρους. Και ζούσα με την αναμονή της αναχωρήσεως. Και τώρα θα φύγω, και τώρα θα φύγω. Και σας το έχω πει ότι τότε δεν ήθελα, μάλλον ντρεπόμουν να βάλω στο νου μου τα αέρια τελώνια, την κόλαση και όλα αυτά. Δεν ήθελα να φύγω με την κόλαση μέσα στο νου μου. Εσκεφτόμουν έτσι, αισθανόμουν ότι όλα την ώρα θα φύγω και αισθανόμουν μία χαρά και δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Αλλά ένα σπουδαίο όμως, μέσα σε όλη αυτή μου την κατάσταση παρουσιάστηκε ένα πράγμα πολύ σπουδαίο. Πολλές φορές που με ερχόταν μία δυναμία ότι να τώρα θα ξεψυχήσω, έβλεπα ένα άστρο πάνω στον ουρανό που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε κάτι ακτίνες, κάτι
μία γλυκύτητα όταν το έβλεπα, το καμάρωνα πάρα πολύ. Και αυτό το άστρο με παρηγορούσε. Πολύ με παρηγορούσε και με γέμιζε χαρά και ενθυμόμουν έτσι, αισθανόμουν τη φυγή μου και ήθελα έτσι, επιθυμούσα τροποντινά να φύγω. Και νόμιζα ότι θα πάω εκεί σε αυτό το άστρο. Όμως, παρόλο που είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν σκεπτόμουν τις αμαρτίες μου. Τις έχω πει και ο Θεός να με συγχωρέσει. Αλλά δεν ήθελα να έχω στη σκέψη μου το σατανά, τα αέρια τελώνια, την κόλαση. Δεν ήθελα να τα έχω. Ντρεπόμουν. Θα πεις τι ντρεπόσουν. Ένα τόσα χρόνια καλόγερον μες στην έρημο με λαχτάρες και αγάπες στον Χριστό, βέβαια και με παρεκτροπές αμαρτιών ανακατεμένα, και έλεγα, μου έλεγε ο λογισμός ότι εάν πας εκεί πάνω στον ουρανό και σου πει ο Θεός, τι θέλεις εσύ εδώ, σκεπτόμουν να πω, Κύριε, ό,τι θέλει η αγάπη σου, όπου θέλει η αγάπη σου βάλε με, η αγάπη σου παραδίδομαι στην αγάπη σου, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Και το είχα αυτό και είχα εκείνο που σας έχω πει. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούτε πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατεργασάμι. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αυτό δε όταν με ερχότανε να πεθάνω, αισθανόμουν αυτό το πράγμα ότι θα φύγω, το έλεγα, το ξανάλεγα, το ξανάλεγα, ας ήμουν αδύνατος. Διαρκώς το έλεγα με λαχτάρα, για να φύγω με αυτούς τους λογισμούς. Σκεφτείτε τι γινότανε, αλλά αυτό που σας λέω το έλεγα. Όταν πάθαινα έτσι μία αδυναμία έτσι, να, ότι θα φύγω, τόσο, άσε και έλεγα μες στο νου μου. Δεν κουραζόμανα να το επαναλαμβάνω, το επαναλαμβάνω, το επαναλαμβάνω, αναμένοντας να βγει η ψυχή μου. Όταν αισθανόμουν αυτό, ερχόταν και το άστρο από εκεί πάνω. Αυτό το άστρο δεν ήταν, τι να σας πω, δεν μπορώ να είμαι ζωγράφος, να το ζωγραφίσω. Τη γλυκύτητα είχε ένα χρώμα μαρινέ, μαρινέ, ανοιχτό, όπως είναι κάτι διαμάντια έτσι ωραία, μαρινέ. Και μάλιστα αυτά, εάν τα βάλεις έτσι στον ήλιο ή σε φως, πετούνε κάτι γλυκές αντάβιες. Και όταν ερχότανε, αναπτερούτο η ψυχή μου και έλεγα, ήρθε το άστρο μου. Μέσα στο χάος το έβλεπα. Δεν μπορούσα όμως να το εξηγήσω αυτό το άστρο. Μόνο λογισμούς έτσι αισθανόμουν που είχα, ότι σαν να με τραβούσε αυτό το άστρο, σαν να ήταν να πάω σε αυτό όταν έφευγα από εδώ, και όταν ερχότανε αυτό αισθανόμουν χαρά, ήρθε το άστρο μου να βρω. Πολύ ωραίο είναι αυτό το που θα σας πω. Εκεί λοιπόν που επήγαινα, μόλις άρχισα να ξεπερνάω το αυλάκι και έκανα προς τα πάνω μία ανωφέρεια, ήτανε πάρα πολλά εντόνια σε αυτή την καναλιά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα. Μόλις έφυγα, γιατί πήγα λίγο πιο πάνω, και όλη η καναλιά κάτω εντόνια, τα άκουγα όλα και έλεγα το Κύριε Χριστέ. Πράγμα που δεν το ήξερα
και πράγμα που πιστεύω ότι ίσως οι άλλοι πατέρες δεν θα το είχαν ή ίσως το είχαν ορισμένοι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εκεί πέρα είδα ένα εντονάκι που ήταν στον δρόμο από πάνω σε ένα δέντρο, το οποίο μπορεί να υπάρχει και σήμερα. Πιάναμε κουτάλες από αυτό και το ξύλο του ήταν λίγο κοκκινοπό. Το λέγαμε ωστρέα. Είδα ένα εντονάκι που κελαϊνούσε. Πω πω πω, Παναγίτσα μου. Και πήγα και κάθε, είχε βρεθεί σε ένας βράχος και μια μέρα περνούσαμε ο Γιοντάν, τον είχε μεριάσει από το δεξιά του δρόμου. Και κάθισα εκεί στο βράχο και σε 3 μέτρα απόσταση το εντονάκι ελεγνούσε. Και κάθισα που λες και έλεγα το Κύριε Σου Χριστέ και κάτι λαρυγισμός εδώ κάτω, εδώ, να. Με φούσκωνε ο λαρυγκάς του, έτσι πετιότανε πέρα. Να δείτε αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό και να κάνει πίσω τα τσερά του και να την τώρετε με όλη τη δύναμη που είχε, με όλη τη δύναμη να βγάζει αυτούς τους ωραίους τόνους, αυτή την ωραία φωνή και να φουσκώνει ολόκληρο εδώ που κάτω. Παιδιά, μην με παραξηγήσετε. Αν θέλετε, ακούστε τα, και όχι να τα ακούσετε, αλλά και να τα θυμώσετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αν παρατηρήσετε θα το δείτε, θα ήταν και έτσι όπως σας το λέω. Λοιπόν, και εγώ είπα ότι μου ήρθανε τα δάκρυα και την άλλη μέρα δεν είχα δάκρυα εκείνα που απέκτησα από το γεροδημά, αλλά εκείνη την μέρα που κάθισα εκεί και είδα το αϊδόνι μου ήρθανε τα δάκρυα και έλεγα το Κύριε Σου Χριστέ. Το αϊδονάκι κελάιδησε, κελάιδησε και μετά έφυγε μόνο του. Και έφυγα κι εγώ και ακούγοντας τα άλλα ειδόνια, τι να σας πω, ποιος μπορεί να γράψει, κανένας, για τώρα που τα λέω, δεν ξέρω αν τα λέω όπως πρέπει, δεν τα λέω όπως τα είδα και όπως τα αισθάνθηκα και όπως τα σκέφτηκα. Είπα το μυστήριο, γιατί αυτό το πουλάκι, το εμπονάκι έβγαλε αυτούς τους λαρυγισμούς. Γιατί έψαλε αυτά το ωραίο άσμα. Γιατί να ξελαργίζεται. Γιατί, ποιος ο σκοπός. Μόνος μου, φιλοσοφούσα μόνος μου. Ήταν φιλοσοφία. Δηλαδή αυτό δεν το είχα. Τα απέκτησα μετά από εκείνο εκεί του γερόνιμα. Γιατί. Και να δείτε πού έφτασα. Τόσο πολύ πηγαίνοντας πάνω και μέσα στο μυαλό μου ήρθε ότι πρέπει να πείθω, ότι πρέπει να χαθώ, πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί αυτό εκεί πέρα έχει κόσμο μπροστά του, ξέρει ότι το άκουγα εγώ, μπορεί επιτέλους εμένα με είδε, αλλά εκείνα μέσα στο λόγο, στη ρεματιά που ήταν και τη νύχτα και την ημέρα και το βράδυ και το πρωί νύχτα. Ποιος τ' άκουγε που ξελαριγιόντουσαν όλα και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα και γιατί πήγανε σε τέτοια κρυφά μέρη και σπάζανε τον λαρυγά τους. Τα πέρασα ότι όλα αυτά ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που το ξάζανε το Θεό, τον πλάστη των απάντων, και δεν τα ακούγε κανείς. Κρυμπόντουσαν να μην τα ακούει και κανείς, δεν τα ενδιαφέρε να τα ακούνε, αλλά τα ενδιαφέρε μέσα στη μοναξιά, μέσα στην ησυχία, μέσα στην ερημιά, μέσα στη σιωπή. Τα ενδιαφέρε να τα ακούει ποιος, ο πλάστης των απάντων, αυτός που τους έδωσε πνοή και ζωή. Μα θα πεις, είχανε μυαλό, δεν ξέρω. Αν είχαν μυαλό, αν είχαν λογική, αν είχαν σκέψη, αν το έκαναν με αυτό το πράγμα συνειδητά ή ασυνείδητα ή που να πω, δεν ξέρω γιατί είναι πουλάκια. Πολύ και αυτά στη ζωή να έχουν.
και μετά να μην υπάρχουν, όπως λέει η Γραφή, γιατί δεν πρέπει εμείς να τα σκεφτόμαστε διαφορετικά από ό,τι το λέει η Γραφή. Όμως το μεγάλο που μου γεννήθηκε, ότι πρέπει να πει μου, και έλεγα, δεν έχω μάθει να κάνω εργοσιό. Δεν ήξερα. Ήξερα όλα, δεν ήξερα να κάνω τα πιο καλά. Να πούμε, δηλαδή, αν πούμε πως ήταν ένας άνθρωπος, ένας Άγιος, μπορεί να τα ήξερα όλα και να μην ήξερα να φτιάξω το πρόσωπο. Γιατί, διότι δεν μου το διδάξανε. Γιατί δεν μου το διδάξανε, ίσως να είχαν υπόψη τους μήπως πήγω. Μα θα πείτε στην παιδάκι που να πήγαινε. Όμως αυτοί μπορεί να είδαν την εμπλαμπιά μου ή δεν ξέρω πως το εξήγησαν. Και για να μην πλανεθώ, δεν είχαν μάθει να τελειώνω ένα εργόσυνο. Μου ήρθε λοιπόν αυτό το πράγμα, διότι η έννοια η μεγάλη που του είχαν ανιδιωτελώς, χωρίς καινοδοξία, χωρίς εγωισμό, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς. Να είσαι ψάλτης μέσα στην εκκλησία, να έχεις φωνή αγγελική και να ψάλεις το Θεό, χωρίς να ξέρεις ότι τόσε τυχές σε έχουν. Γίνεται, είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πολλοί πρέπει ψάλτες έπρεπε. Και μάλιστα, κατά κανόνα, όλοι οι καλοί ψάλτες έχουν μεγάλο εγωισμό. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι όλοι. Από εκεί μου γεννήθηκε αυτό το ανιδιοτελές. Κι αν ψάξεις ωραία και σε ακούσει ο γεροντάς σου, κι αν διαβάσεις ωραία, τίποτα δεν είναι, το να έχεις ταπείνωση. Αλλά λέμε το ανθρεπνές, το τέλειο, το έκαναν μερικοί και χάθηκαν μες στην έρημο. Δεν ήθελαν καθόλου ούτε κόσμο, ούτε τίποτα. Αναλύοντο σε λατρεία προς το Θεό και προς προσεπόμενο, γιατί όλοι θα δείτε προσήκοντο για την Εκκλησία. Κανένα δεν ήταν να λέει εγώ να σώσω την ψυχή μου και αν γίνει κομμάτια ο κόσμος. Όλοι έκοπτον το πρώτα για τον κόσμο, για την Εκκλησία και μετά και για τον εαυτό τους. Συγχωράτε με, το έχω καταλάβει ότι έτσι ήταν. Λοιπόν, και μου μπήκε αυτή η ιδέα και πήρα τα πράγματα που μου είχαν πει, γύρισα και όλο αυτό μου είχε καρφωθεί. Το αιδονιού το πράγμα, τον αιδονιού είναι ο σκοπός, ο τρόπος, ο σκοπός. Δηλαδή, τι σκοπός υπήρχε για να μέσα στην ερευνιά να ξελαργίζονται. Ο σκοπός ήταν η λατρεία, η ενωδία των ψάσιμων τους στον δημιουργό τους, την δοξολογία στο Θεό. Και εάν λοιπόν μια ψυχή πάει στην έρημο και λατρεύει στο Θεό εν σιωπή, πώς να το πούμε, χαμένος πια από τον κόσμο και από την κοινωνία, θα έβλεπα ότι ήταν πάρα πολύ τέλειο πράγμα. Όμως σας λέω ότι το πλουμολογήθηκα. Ο γέροντας εμιλίασε, μου λέει πλανέστηκε, λέει. Αν από το μυαλό του, γιατί θα σου κόψουν την προσευχή αυτά τα πράγματα, μου λέει. Και είχα ένα καλό, πολύ μεγάλο καλό. Ό,τι ξομολογόμουν στον γέροντά μου, δόξα σε Θεώ. Που έφευγε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω, ήταν η προσευχή του γέροντα.